Η απάντηση είναι ναι, υπάρχει άλλος δρόμος. Γι' αυτό και σήμερα προτείνουμε με τόλμη μια γενναία ρύθμιση των χρεών της πανδημίας. Σχεδιάζουμε την πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Τη διαγραφή μέρους βασικής οφειλής για συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών. Την αποπληρωμή της υπόλοιπης οφειλής σε έως 120 δόσεις. Η διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής θα αφορά το φόρο εισοδήματος, το τέλος επιδιδεύματος, τον έμφυα, τις ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, την εισφορά αλληλεγγύης. Μείωση της βασικής οφειλής κατά 40%. Μείωση της βασικής οφειλής κατά 50%. Μείωση της βασικής οφειλής κατά 60%. Η πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και οι δόσεις, θα εφαρμόζονται σε όλους για τα χρέη προς τις τράπεζες. Προτείνουμε αναστολή πληρωμών, περίοδο χάριτος για ρυθμισμένες οφειλές, επιμήκυνση περίοδου αποπληρωμής με αναπροσαρμογή επιτοκίου, διαχωρισμό οφειλών σε εξυπηρετήσιμες και μη, διαγραφή μέρους της οφειλής για τους ευάλωτους και τους πληττόμενους οφειλέτες. Η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας, η αναστολή πτωχεύσεων και λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, το πάγωμα της τοκοφορίας, η μη απώλεια προηγούμενων ρυθμίσεων. Την κάλυψη του τμήματος των επιταγών μέσω κρατικού δανεισμού. Την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Τρίτον, μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα. Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, μέσω και του τραπεζικού δανεισμού, με υψηλό ποσοστό δημόσιας κάλυψης έως 90% κατά δανείου, ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενεργοποίηση του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων. Ρύθμιση των οφειλών προς τις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διαγραφή του τέλους επιδιδεύματος. Η μείωση του ΦΠΑ στον χώρο της εστίασης το 6%. Καταργούμε λοιπόν τον πτωχευτικό νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άμεση προστασία στην πρώτη κατοικία. Την πλήρη υπαγωγή στις ρυθμίσεις που περιέγραψα των αγροτικών χρεών. Το σύνολο των προτάσεων μας για την ενίσχυση της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σας ανέλησα. Είναι κοστολογημένο στα 5,7 δισεκατομμύρια. Αλήθεια. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσό?